Άρα δεν είναι μόνο το χρηματικό πρόσημο, αλλά είναι και η δυσφήμιση η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις της εταιρείας αυτής. Γενικότερα λοιπόν, εγώ λέω το εξής, για να το κλείσουμε αυτό. Ναι. Τα πρόσημα είτε άμεσα θα εισπραχθούν, είτε μετά από μια δικαστική διαδικασία που μπορεί να προτιμήσει μια εταιρεία. Από την άλλη όμως, οι τιμές των προϊόντων θα πρέπει άμεσα να διορθωθούν προς τα κάτω. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί αν δεν διορθωθούν, εμείς θα ξαναπάμε, θα ξαναελέγξουμε και εφόσον διαπιστώσουμε για άλλη μια φορά ότι ξεπερνάνε το περιθώριο κέρδους φέτος σε σχέδιο, αυτό του 2021 και παραβιάζουν τον νόμο για την αθέμητη κερδοφορία, θα επιβάλλουμε ξανά πρόσημο.